πρώτη φορά μίλησε για τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, να πούμε ότι συνεργαζόντουσαν χρόνια. Χρόνια και μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του. Βέβαια, να πούμε ότι από εκεί γνώρισαμε τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Δύο πολύ καλοί συνεργάτες και φίλοι, και ο Γρηγόρης συγκινεί με αυτά που λέει. Μάλιστα, για πάμε. Πρώτα σημάδια βελτίωση στην υγεία του Κωνσταντίνου του Αγγελίδη. Εγώ δεν ήμουν εδώ όλο αυτό το καιρό για να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο. Αν και με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα επειδή συνεργαστήκαμε στο πρωινό. Και επειδή θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που εδώ απλά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, αν μπορείς, ή να προσεύχεσαι ή να εύχεσαι. Τώρα οι συζητήσεις και οι κουβέντες δεν βοηθάνε καθόλου. Λένε ότι οι γιατροί πραγματικά είναι πολύ χαρούμενοι. Πιστεύανε σε ένα θαύμα, νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι το θαύμα. Γίνεται. Δηλαδή, γίνεται. Δεν θέλω να λέμε, τώρα μην λέμε πράγματα υπερβολικά γιατί δεν ξέρουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται πάνε όλα προς το καλύτερο. Μακάρι, ένα πολύ γλυκό παιδί, πολύ καλό παιδί ο Κωνσταντίνος, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου έτσι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Μακάρι, με αυτό που έπεθε ο Κωνσταντίνος. Μακάρι, παιδιά, γιατί εντάξει, στέλνουμε τη δύναμή μας και την αγάπη μας στην οικογένειά του. Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ καλά τα είπες. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέει δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα από το να εύχεσαι και να προσεύχεσαι, και έστειλε το δικό του μήνυμα και την. Και την αγάπη του. Να πω κάτι σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα καλά έκανε ο Γρηγόρης και μίλησε έτσι τόσο όμορφα και έστειλε και τις ευχές του στον Κωνσταντίνο. Ήταν όμως μία σχέση που είχε και τα καλά και τα κακά. Πέρασε και φουρτούνες. Μην το αρχίσεις αυτό τώρα. Όχι, δεν θα πάω αρνητικά. Όλες οι επαγγελματικές σχέσεις. Έχουν και αρνητικά. Τα καλά και τα κακά. Όλοι, δεν έχει να κάνει. Μα δεν είναι. Πρέπει να το πούμε όμως αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί βλέπω, εγώ είχα πάρει συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο όταν είχα πάρει πριν χρόνια. Μόλις επαγγελματικές σχέσεις. Και είχε αυτό. Κρίνει πολύ αυστηρά, πάρα πολύ αυστηρά επαγγελματικά τον Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης για κάποιο καιρό δεν είχε τόσο στενή επαφή με τον Κωνσταντίνο. Είχε απλά μια πικρία, είναι μια σχέση που είχαν τηλεοπτική χημεία, αλλά από εκεί και πέρα όμως πέρασε και πολλά. Ναι, δεν είναι από τις σχέσεις που ήταν μέλη γάλα. Ο Γρηγόρης ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Εννοείται, και γνωρίζω πολύ καλά ότι. Και ο Αγγελίδης. Στον και ο Αγγελίδης είναι καταπληκτικός. Αυτή τη στιγμή ο Γρηγόρης, ενώ ότι. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχει στεναχωρηθεί. Τα εννοεί και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει. Εννοείται. Απλά λέμε ότι είναι μια σχέση που πέρασε όσο τα κύματα. Πάμε να μας πεις λίγο για την κατάσταση υγείας του. Πώς είναι αυτή τη στιγμή? Είμαι χαρούμενη, θα σας πω, γιατί τις τελευταίες μέρες από το Σάββατο που έχω μάθει τα πρώτα χαρούμενα νέα, ότι δηλαδή. Έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία οι γιατροί. Πλέον μπορώ να πω ότι δεν είναι μόνο συγκρατημένοι, μιλάνε για θαύμα. Και θα σας πω γιατί. Το Σάββατο με παίρνουν τηλέφωνο από το περιβάλλον του Κωνσταντίνου και μου λένε: Ανθή, ο Κωνσταντίνος ανταποκρίθηκε. Άνοιξε τα μάτια του, έσφιξε το χέρι της γυναίκας του. Αρχίζει και καταλαβαίνει. Γιατροί μας λένε λοιπόν ότι τα πράγματα. Πάντως, πάνε... Ρεανθή μου, ξέρεις, θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Γιατί πραγματικά με λυπεί το συγκεκριμένο. Μου κάνουν εντύπωση μερικά sites τα οποία γράφουν ότι ο άνθρωπος δίνει τεράστια μάχη, έχει τραχιοτομή, ότι θα του κάνουν. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια. Πώς θα το λέει, μεταφέρουν στον κόσμο. Παραπληροφόρηση. Κάτι πολύ αρνητικό. Ναι, αυτό ενώ αυτή τη στιγμή. Το ξέρω γιατί πουλάει περισσότερο σε κλικ. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν ο άνθρωπος είναι καλύτερα, ο κόσμος θέλει να το μάθει ότι είναι καλύτερα. Ακριβώς. Για να στείλει ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Ακόμα περισσότερες προσευχές. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και γι' αυτό σου είχα πει ότι από εδώ μέσα θα είμαστε πολύ συγκρατημένοι, τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτά που σας μεταφέρω εγώ. Τώρα να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης ή σήμερα ή αύριο θα βγει από την εντατική. Αποκλειστικά λοιπόν σας λέω ότι ήδη οι φίλοι του έχουν ετοιμάσει το δωμάτιό του, θα πάει σε ένα δωμάτιο μόνος του, στον, δεν θα πω μάλλον όροφο, ξέρω που θα πάει αλλά δεν θα ήθελα τώρα να το πω. Οι φίλοι του πήγαν, έβαψαν το δωμάτιο, έβαλαν καρέκλες, του πήραν ένα στρώμα ανατομικό. Ούτως ώστε έτσι το, να μπορεί να βολεύεται. Του πήραν ένα τραπεζάκι για να μπορεί να τρώει. Φτιάξαν το δωμάτιο λοιπόν όπου θα πάει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, είτε σήμερα είτε αύριο. Να σας πω ότι αναγνώρισε την σύζυγό του. Του λέγαν δηλαδή του Κωνσταντίνου, όπως μου μετέφεραν χθες, ποιος είναι αυτός. Και ο Κωνσταντίνος είτε έγνεφε είτε μιλούσε ψιθυριστά. Θα σας πω, αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, το λέω και ανατριχιάζω. Και μακάρι από εδώ και στο εξής οι εξελίξεις που θα μαθαίνουμε να είναι μόνο θετικές. Μακάρι, παιδιά, πολύ χάρηκα. Μακάρι ο άνθρωπος. Άρα σήμερα ή αύριο βγαίνει από την εντατική. Έτσι, όπως σύμφωνα με τα όσα μου είπανε χθες. Ή σήμερα ή αύριο θα μεταφερθεί στο δωμάτιό του. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο και οι γιατροί κρίνουν ότι πρέπει να μείνει ακόμα στην εντατική, δεν το ξέρω. Όμως, το σημαντικό είναι ότι ανταποκρίθηκε, μπόρεσε να ψελίσει μερικές λέξεις, να αναγνωρίσει πρόσωπα. Μακάρι, 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 μπράβο. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα τηλεοπτικά μας και έχουμε μία αποκάλυψη.